Με κοκτέιλ βιταμινών. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγεία, ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό ακολουθεί πιστά τα πρωτόκολλα. Στο μεταξύ, τα επιδημιολογικά δεδομένα παραμένουν εθαρρυντικά, χωρί να γίνονται ωστόσο σκέψει για πρόορε χαλαρώσει. Το ρεπορτάζ είναι τη Σοφία Ιωσήφ. Αντιμέτωπο με νέα εμπόδια στη μάχη κατά του κορονοϊού, βρίσκεται ιατρικό και παραιατρικό προσωπικό. Ασενίζει του να του χορηγηθεί κοκτέλ βιταμινών αντί τη ενδεδειγμένη θεραπεία, ενώ υπάρχει και μια μερίδα η οποία υπογράφει εξητήριο πριν αναρρώσει, με αποτέλεσμα να επιστρέφει πίσω σε χειρότερη κατάσταση. Σε αυτά προστίθενται και εκβιασμοί εναντίον των επαγγελματιών υγεία. Οι, λευτές, οι γιατροί έχουν δεχθεί λεκτικέ επιθέσει, κακέ συμπεριφορέ τόσο από ασθενεί όσο και από συγγενεί των ασθενών. Παρά τα αυτά, η βελτίωση των επιδημολογικών διχτών δίδει ανάσα στα δημόσια νοσηλευτήρια, τα οποία διατηρούν 165 ενεργέ κλίνε COVID. Η βελτίωση τη εικόνα, ωστόσο, δεν βάζει στο πλάνο την χαλάρωση των μέτρων, τα οποία θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι τι 22 του μηνό, όπω προνοεί το σχετικό διάταγμα. Οι διοκτήτε κέντρων αναψυχή πάντω έχουν ήδη ετοιμάσει τι εισηγήσει του για περαιτέρω αποκλιμάκωση και είχαν ζητήσει εδώ και μέρε συνάντηση με τον αρμόδιο Υπουργό για να τι παρουσιάσουν εισηγήσει περιλαμβάνουν τα εξή. Λειτουργία μπαρ. Αύξηση χωρητικότητα στο 75% να επιτραπεί ο χορός. Σημαντικό όπλο στην προσπάθεια, σύμφωνα με το αρμόδιο Υπουργείο, είναι ο εμβολιασμό με την κάλυψη να φτάνει στο 80% του ενήλικου πληθυσμού με την πρώτη δόση. Στα άτομα άνω των 18 ετών, η κάλυψη έφτασε στο 76%. Για άτομα 16 με 17 ετών, στο 32,5% και για άτομα 12 με 15 ετών, στο 13,4%. Όσο αυξάνεται η εμβολιαστική κάλυψη, τόσο πιο κοντά θα φτάνουμε στο στόχο μα, που είναι να διασφαλίσουμε ότι η οικονομία και η κοινωνία θα παραμείνουν σε λειτουργία και ότι δεν θα βιώσουμε ξανά αυστηρά περιοριστικά μέτρα. Μέχρι και τι 13 Σεπτεμβρίου, εμβολιάστηκαν με την τρίτη δόση 1.421 άτομα που διαμένουν σε οίκου ευγενία. Επίση, έχουν διευθετηθεί περίπου 550 ραντεβού για μεταμοσχευμένα άτομα, ενώ έχει αρχίσει σταδιακά και ο εμβολιασμό των ατόμων με HIV AIDS και σε ογκολογικού ασθενεί. Σε σταθερά επίπεδα παραμένουν τα ημερήσια περιστατικά κορονοϊού στον τόπο.